είναι ότι είναι ένα ζήτημα παιδείας και έθιξες όμως και ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση των παιδιών, στην πράσινη εκπαίδευση. Μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να καλέσω τους φίλους τηλεθεατές μας να παρακολουθήσουν σε αυτό το σημείο τα προγράμματα που υλοποιεί η ΑΚΤΗ. Να περάσουμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε σήμερα στην ΑΚΤΗ, Κέντρο Μελετών και Έρευνας, έναν από τους σημαντικότερους μη κυβερνητικούς οργανισμούς στη χώρα μας που ασχολείται με την πράσινη ανάπτυξη. Σήμερα θα μας παρουσιάσουν δύο επιτυχημένα προγράμματα, τον Αργοναύτη και την Τηγανοκίνηση. Ας πάμε λοιπόν να μάθουμε περισσότερα. Η Τηγανοκίνηση είναι ένα εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Στόχοι του προγράμματος αυτού είναι αφενός η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών έτσι ώστε να αποκτήσουν μια πράσινη περιβαλλοντική κουλτούρα, να το πούμε έτσι, και αφετέρου η μετατροπή ενός ενδυνάμει επικίνδυνου αποβλήτου όπως είναι το τηγανισμένο λάδι, το χρησιμοποιημένο το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον αλλού, σε βιοκάψιμο όπως το ονομάζουμε εμείς, δηλαδή βιοντίζελ το οποίο μπορούμε να το κάνουμε με τη μονάδα που έχουμε εδώ. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να τον ενημερώσουμε έτσι ώστε να ξέρει ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και ότι μπορεί τα λάδια που τα χρησιμοποιημένα να τα φέρνει στα σχολεία ανά το Παγκύπριο έτσι ώστε να τα ανακυκλώνουμε και να τα μετατρέπουμε στο βιοκαύσιμο. Πώς βλέπεις το μέλλον του προγράμματος? Όταν πλέον θα υπάρξει δυνατότητα να βγάλουμε τα δοχεία αυτά όχι μόνο εντός των σχολικών μονάδων αλλά και εντός των πλαισίων των Δήμων και των κοινοτήτων στην Κύπρο, πιστεύω ότι με την ανάλογη διαφήμιση και την ανάλογη ενημέρωση που μπορούμε να κάνουμε μέσω των παιδιών για τις μεγαλύτερες ηλικίες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σχολεία, πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση και πρέπει να προοπτικές έτσι ώστε να καταστεί μέρος της καθημερινότητας μας. Τι έχει καταφέρει μέχρι σήμερα και ποιοι είναι οπότε τους στόχοι? Ο Αργοναύτης είναι ένα πρόγραμμα εργασιακής κατάστασης για νέους επιστήμονες. Έχει διάρκεια 5 μήνες. Μέχρι σήμερα έχουν εμπλακεί στο πρόγραμμα περισσότερο από 40 νέοι επιστήμονες. Το πρόγραμμα Αργοναύτης έχει αποδειχθεί ότι ανοίγει πόρτες, με την έννοια ότι εμπλουτίζεται το βιογραφικό των νέων. Συμμετέχουν σε πολλά προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, σε έργα εφαρμοσμένης έρευνας, σε εκπαιδεύσεις. Έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν με κόσμο, οπότε έχουν και μεγαλύτερες πιθανότητες να διεκδικήσουν μια θέση που είναι κοντά σε αυτό που σπούδασαν, σε αυτό που ονειρεύτηκαν. Το πρόγραμμα ανοίγει δύο φορές το χρόνο, κάθε Σεπτέμβριο και κάθε Φεβρουάριο. Καλούμε τους νέους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα θέματα του περιβάλλοντος. Δεν έχουν κατά ανάγκη σπουδάσει περιβαλλοντικά θέματα, αλλά ενδιαφέρονται για τα θέματα του περιβάλλοντος, έχουν όρεξη να εργαστούν, να μάθουν, να προσφέρουν, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι του Αργοναύτη, εθελοντική προσφορά, να κάνουν αιτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες, κριτήρια επιλογής κλπ. Μπορεί όποιος θέλει να βρει στην ιστοσελίδα της ΑΚΤΗΣ, acti.org.cy, ή και στο Facebook, Αργοναύτης πάει ΑΚΤΗ and Eurolife. Είσαι καινούριος εθελοντής εδώ στην ΑΚΤΗ. Τι δεξιότητες και γνώσεις πιστεύεις ότι θα αποκτήσεις μέσα από αυτή σου την εμπειρία? Το να εργάζεσαι στην ΑΚΤΗ είναι ένα κέντρο μελετών και έρευνας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σίγουρα σαν μηχανολόγος, σίγουρα θα αποκτήσω πάρα πολλές δεξιότητες στον τομέα της έρευνας περισσότερο. Πιστεύεις ότι η συμμετοχή σου εδώ θα σε βοηθήσει στη μετέπειτα επαγγελματική σου πορεία? Σίγουρα η συμμετοχή με τον εθελοντισμό πάντα βοηθάει, πάντα ανοίγει πόρτες και ιδίως σε ένα ερευνητικό μελετικό κέντρο. Η πράσινη ανάπτυξη στην Κύπρο έχει μέλλον και πιστεύεις ότι αυτή παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό? Πιστεύω ότι η πράσινη ανάπτυξη ναι, έχει μέλλον όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και γενικότερα. Υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες, χορηγίες, οι οποίες δίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος μπορεί να τις αξιοποιήσει και θα πρέπει να τις αξιοποιήσει και αυτή κάνει σημαντική δουλειά ώστε να προωθήσει πάρα πολλά προγράμματα τα οποία προωθούν πράσινη επιχειρηματικότητα.